τώρα ο Ξενοφώντας Κιτζής. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι μαζί μας, γιατί είναι ο πρώτος που του ήρθε το μήνυμα για τον εμβολιασμό. Βέβαια. Καθότι είναι 39. 30, 32 στα 33 σε δύο μήνες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει από χθες το βράδυ. Άνοιξε πλατφόρμα σήμερα επίσημα. Αυτό είναι το προσωπικό σου, δηλαδή αυτό που έλαβες εσύ. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβαν όσοι είναι στην άλλη συνταγογράφηση. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ, περίπου στις 9 με 9.30 ώρα, στέλνουν αυτό το μήνυμα ότι να μπουν στην εφαρμογή εμβόλιο.gov.gr να κάνουν την εγγραφή. Γι' αυτό δεν το πήραμε εγώ και ο Κούτρας. Σωστά. Ούτε εγώ το πήρα. Ούτε εγώ το πήρα αυτό το μήνυμα. Εγώ μπήκα στο εμβόλιο.gov.gr, έβαλα το προσωπικό μου άμκα και έχω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πηγαίνω να εμβολιαστώ Πρωτομαγιά. Για φέρ' το εδώ να δω. Ορίστε. Πρωτομαγιά, σε συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο που επέλεξα εγώ, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι το εμβόλιο της AstraZeneca. Σου δίνει τη δυνατότητα να μην το πας στις 12 εβδομάδες που ήταν στην αρχή, αλλά να το πας στις 8 και το πήγα στις 26 Ιουνίου. Ενώ από μόνο του μου έβγαζε μέσα στον Ιούλιο κάπου. Α, το έχεις 26 την επιλογή Ιουνίου. Να το πας 26 Ιουνίου, να το πας 8 εβδομάδες νωρίτερα ουσιαστικά. Μάλιστα. Και, άρα με αυτό το χαρτί τώρα, με αυτό το χαρτί, το οποίο φαντάζομαι το έχεις και στο κινητό. Βέβαια, πηγαίνεις στο εμβολιαστικό και από την ώρα, εδώ και μία ώρα σχεδόν την έχω κάνει την εγγραφή, ήδη μου έχει έρθει το πρώτο μήνυμα στο κινητό και μου λέει ότι να σας ενημερώνουμε ότι έχετε κάνει την εγγραφή για το εμβόλιο την τάδε του μήνα στο τάδε εμβολιαστικό κέντρο. Μάλιστα, με AstraZeneca. Με AstraZeneca. Και με τη διαφοροποίηση που μας είπες για τις εβδομάδες της δεύτερης δόσης. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά μέσα στον καρτό που έχεις ετοιμάσει. Σήμερα το πρωί πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε το 30-39 ετών να μπορούμε να μπούμε μέσα να εμβολιαστούμε με το εμβόλιο της AstraZeneca. Στη συνέχεια θα πάμε να δούμε τις άλλες ηλικίες. 40-44 ετών. Ξεκινάει τη Μεγάλη Πέμπτη με AstraZeneca μόνο. Και στη συνέχεια θα πάρουν οι ηλικίες. Εδώ 45, είναι η καλή κατηγορία. Εδώ 45 με 49 λοιπόν ετών, το Μεγάλο Σάββατο, με όλα τα εμβόλια. Και τα τέσσερα δηλαδή που είναι διαθέσιμα. Ό,τι εμβόλια έχουμε διαθέσιμο, όποιο εμβολιαστικό κέντρο θέλουμε, κοντά στην περιοχή μας, βάζεις τον ταχυδρομικό σου κώδικα, πηγαίνεις και εμβολιάζεσαι. Και να δούμε και αυτό με τη δυνατότητα του εμβολιασμού νωρίτερα, με την AstraZeneca. Μπορείς να το φέρεις έως και 8 εβδομάδες νωρίτερα. Το παραδοσιακό ήταν το Φεβρουάριο που ξεκίνησε η AstraZeneca, να το κάνει 12 εβδομάδες αργότερα, δηλαδή 3-4-12, τρεις μήνες μετά. Τρεις μήνες μετά. Τώρα σε πάει έως και 8 εβδομάδες νωρίτερα. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει μήνυμα, όπως τον έλαβες και εσύ από την άλλη συνταγογράφηση. Και είναι είτε στα 30-39, είτε την Πέμπτη θα είναι 40-44, είτε το Μεγάλο Σάββατο 45-49. Οι λόγοι είναι δύο. Είτε δεν έχουν λάβει το μήνυμα, διότι δεν είναι στην άλλη συνταγογράφηση, οπότε θα πρέπει να μπουν στο εμβόλιο.gov.gr, να βάλουν το άμκα τους και το άφημί τους ή το επώνυμό τους και να τους δώσει την ημερομηνία που αυτοί επιθυμούν και το εμβολιαστικό κέντρο, ή μέσα στην ημέρα, γιατί μέχρι τις 9 παρά δεν μπορούσες να μπεις στην εφαρμογή. Μάλλον είχε μπλοκάρει, μπαίνουν όλοι από περιέργεια. Άρα, επομένως, μπορούν να μπουν όσοι δεν έχουν λάβει, αλλά είναι στην ηλικιακή ομάδα. Μπορούν να μπουν. Για πάμε τώρα, Ξενοφώντα, σε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Βέβαια. Πάμε να δούμε την Μάνια Λιβιζάτου, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο και αν υπάρχει, έτσι, αν έχεις δει και ανθρώπους νεότερης ηλικίας οι οποίοι πια έχουν κλείσει το ραντεβού τους και έρχονται να εμβολιαστούν. Καλή σας ημέρα. Σε αντίθεση με τον Ξενοφώντα, εγώ που είμαι γραμμένη στην άλλη συνταγογράφηση, χθες το βράδυ 11 η ώρα έλαβα το περιβόητο μήνυμα που λέγατε ότι μπορώ να μπω στο εμβόλιο.gov.gr για να πραγματοποιήσω το ραντεβού μου. Δεν το έχω κάνει ακόμα, θα το κάνω στην πορεία. Πάντως να σας πω ότι οι περισσότεροι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 με 39 ετών είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και το περιμένουν πραγματικά πώς και πώς, γιατί αυτό που λένε είναι ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, γίνεται τα εμβόλια της Moderna. Αυτό μας έχουν μεταφέρει οι άνθρωποι από εδώ. Δεν έχουμε δει ακόμα νεότερες ηλικίες. Είναι η μεγαλύτερη ηλικία, γιατί η AstraZeneca, το εμβόλιο που είναι, γίνεται στους 30 με 39. Βρίσκεσαι στο ελληνικό και είναι και η δεύτερη. Και κάποιοι που είναι, κέντρο, στο κάποιοι ελληνικό, που είναι για την πρώτη δόση της Moderna ή κάποιοι που ολοκληρώνουν πια. Κάποιοι που κάνουν την πρώτη δόση. Ακριβώς, ή κάνουν τη δεύτερη, μπορεί να είναι και συνοδοί που έχουν έρθει να συνοδεύσουν κάποιον που θα κάνει το εμβόλιο είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη δόση. Επίσης, αυτό που ήθελα να σας πω, εμείς βρισκόμαστε τώρα στο ελληνικό. 30 με 39 θα κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca, οπότε εδώ δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να το πραγματοποιήσουν. Ωστόσο, όσοι κλείσουν το ραντεβού σήμερα, θα γίνει το ραντεβού τους πάρα πολύ άμεσα. Όπως και στον Ξενοφώντα που κλείστηκε να το κάνει την Πρωτομαγιά, το Μεγάλο Σάββατο. Και ρύθμισε ο ίδιος τη δεύτερη δόση.
Ακριβώς, μπορούμε να τη ρυθμίσουμε και σε λιγότερο από 12 εβδομάδες, όπως μας είπατε και εσείς πριν. Μπορούν όμως να γίνουν και πολύ πιο άμεσα. Υπάρχουν γνωστοί μου που έχω δει και έχουν δημοσιεύσει και φωτογραφίες, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, που θα το κάνουν τη Μεγάλη Τετάρτη είτε και τη Μεγάλη Πέμπτη. Δηλαδή, αν κλείσεις το ραντεβού σου σήμερα, γίνεται μπορεί άμεσα, και αύριο ή μεθαύριο να κάνεις η δόση του εμβολίου. Μάλιστα. Ακριβώς. Μεγάλη Πέμπτη 40-44 και το Μεγάλο Σάββατο ανοίγει για την ηλικιακή πλατφόρμα 45-49 και με τα πέντε εμβόλια. Να το πούμε ότι το Johnson & Johnson θα μπορεί πλέον να χορηγείται και στους 45-49 και η χορήγηση ξεκινά εδώ στην Ελλάδα από τις 5 Μαΐου. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μανία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε και τον Ξενοφόντα.